αγαπητοί επισκέπτες. Στη συνέχεια της αναβίωσης γεγονότων από τις μάχες στη γραμμή Μεταξά, βρισκόμαστε στο ένδοξο Ρούπεν, ο χειρό το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς, μιας και οι συνεχείς γερμανικές επιθέσεις δεν κατάφεραν να το κυριεύσουν. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ευλαβικοί προσκυνητές, σε ένα αιώνιο σύμβολο θυσίας και ηρωισμού, στο μνημείο του οχυρού Ρούπεν, για να αποδώσουμε φόρο τιμής σε εκείνους που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ βομών και εστιών, για να ξαναθυμηθούμε τα ηρωικά κατορθώματα των γενναίων υπερασπιστών. Είναι σε όλους γνωστό ότι τα σύννεφα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σκέπασαν και την πατρίδα μας. Όταν από τις 28 Οκτωβρίου του 1940 η φασιστική Ιταλία επιτέθηκε απροκάλυπτα, αναγκάζοντας τον Έλλην έθνος να αγωνιστεί σύσσωμο. Από τον Νοέμβριο του 40 ο Χίτλερ, βλέποντας την απελπιστική θέση του συμμάχου του Μουσουλίνη, δίνει εντολή να σχεδιαστεί η επιχείρηση εναντίον της Ελλάδος με το συνθηματικό όνομα Μαρίτα. Στο σχέδιο προβλεπόταν η όλη επιχείρηση να τελειώσει εντός του Μαρτίου του 41. Την 1η Μαρτίου 1941 η Βουλγαρία προσχώρησε στον άξονα μετά από υπόσχεση του Χίτλερ ότι θα της παραχωρηθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στις 2 Μαρτίου η 12η Γερμανική Στρατιά εισέρχεται στη Βουλγαρία και στις 9 Μαρτίου οι εμπροσωφυλακές των γερμανικών μεραρχιών φτάνουν στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η μικρή, εξαντλημένη και μόνη τώρα Ελλάδα καλείται να απαντήσει για άλλη μια φορά στη διακίνωση του Γερμανού τώρα πρεσβευτή Έρμπαχ προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η απάντηση φυσικά ήταν και πάλι όχι. Γιατί αυτή ήταν η επιταγή της ελληνικής ψυχής και της ελληνικής ιστορίας. Απρίλιος 1941. Απέναντι από το χειρό Ρούπεν έχει αναπτυχθεί το 125 ανεξάρτητο γερμανικό σύνταγμα, ενισχυμένο με ένα τάγμα ορεινών κυνηγών και ένα τάγμα μηχανικού, προκειμένου να πετύχει τη διάνοιξη της στενοπού Ρούπεν, καταλαμβάνοντας το ομώνυμο οχυρό, το δυτικά του ευρισκόμενου οχυρού Παλιουριώνες, και να ανατρέψει το τάγμα επιφανίας που βρισκόνταν ανατολικά του. Σύνταγμα αυτό είχε πείρα από αγώνα οχυρών, καθώς πήρε μέρος στην ακαθάριση της γραμμής Μαζινό. Υποστηριζόταν από 6 μοίρες πυροβολικού, ενώ εκτιμάται ότι από το σύνολο της αεροπορίας που έδρασε στη Μεθόριο, περίπου 240 αεροσκάφη ενήργησαν εναντίον του Ρούπεν και του Μπέλες. Μέσα στις στοές, η φρουρά του οχυρού Ρούπεν
Υπό τον αντισυνταγματάρχη Δουράτσο Γεώργιο αποτελούνταν από 27 αξιωματικούς και 950 οπλίτες και υποστηριζόταν από 3 μόνο πυροβολαρχίες. Δύο εκτός οχυρών και μία εντός. Άρματα και αεροπορία δεν υπήρχαν. Κυριακή 6 Απριλίου. Οι Γερμανοί από τις 5 και 15 αρχίζουν σφοδρό βομβαρδισμό του οχυρού με πυρά πυροβολικού, προώθηση αρμάτων. Μοτοσυκλετιστών. Αεροσκαφών, Στούκας, μονάδες αυτοκινούμενου πυροβολικού και πεζικού διέρχονται τον ποταμό Μπίστρισσα σε διάφορα σημεία και κατευθύνονται προς τις ελληνικές θέσεις. Έλα. Καθώς το σύστημα πυρός του οχυρού απαντά τώρα σύσσωμο και οι ηρωικοί υπερασπιστές καθυλώνουν τα γερμανικά τμήματα. Ταυτόχρονα λέμβοι εφόδου προσπαθούν να διασχίσουν το στριμώνα και να βρεθούν πίσω από τα τμήματά μας. Ενώ πάνω από το χειρό στο λόφο δίνονται σκληρές μάχες σώμα με σώμα. Τρεις πρώτες όμως θα κινητοποιηθούν πάνω σε σειρμάτινο πλέγμα που είχε τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό και τα πληρώματά τους
αποδεκατίζονται, ενώ οι υπόλοιποι γυρίζουν πίσω. Τα τμήματά τους δεν μπορούν να κινηθούν. Ο διοικητής τους αναφέρει αδυναμία εκτελέσεων της αποστολής, λόγω των απολειών. Κατά τη βάψη των πυρών, οι Έλληνες στρατιώτες βγαίνουν από το οχυρό για περισυλλογή Γερμανών τραυματιών, τους οποίους μεταφέρουν στο ιατρείο των οχυρών για παροχή πρώτων βοηθειών. Την επόμενη μέρα, 7 Απριλίου το πρωί, αποστέλλονται τμήματα εκαθάρισης από τυχόν διεισδύσεις και συλλαμβάνονται εχμάλωτοι. Έναν τον συνέλαβε ο στρατιώτης Μπουρνιάς και τον ανέβασε στο οχυρό με τη μηχανή του. Και πάλι σφοδρός βομβαρδισμός πυροβολικού και αεροσκαφών. Το σύμπαν πλέγεται. Τα Στούκας αυλακώνουν αφνιασμένα τον ουρανό, πετώντας τόσο χαμηλά, ώστε οι πολεμιστές του οχυρού να περιγράφουν πως έβλεπαν τα πρόσωπα των πιλότων. Τα γερμανικά τμήματα ξεκινούν, αλλά καθυλώνονται ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, 3 σμήνοι των 12 αεροσκαφών βομβαρδίζουν τις θέσεις της πυροβολαρχίας στο ύψωμα Κρακόβ. Διοικητής της πυροβολαρχίας, λοχαγός Κυριακίδης, ο ανθιπολοχαγός Βλάχος και 4 στρατιώτες που βρίσκονται εντός του κέντρου διευθύνσεως βολής καταπλακώνονται από τα χαλάσματα που δημιούργησε ο βομβαρδισμός. Οι προσπάθειες των Γερμανών αποτυγχάνουν και τις επόμενες μέρες. Ενώ η γερμανική διοίκηση από τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας θέτει σε εφαρμογή σχέδιο παρακάμψεως των οχυρών από την κοιλάδα του Στρούμνιτσα ποταμού προς τη λίμνη Δοϊράνης. Το βράδυ η δεύτερη τετορακισμένη γερμανική μεραρχία φτάνει στα βουλγαροκυπροσλαβικά σύνορα και κάπτοντας εύκολα την εκεί αντίσταση, κατευθύνεται μέσω της κοιλάδας Αξιού προς τη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη, 9 Απριλίου. Στις 5 το απόγευμα εμφανίζονται Γερμανοί κήρυκες στο ύψωμα του ΣΥΤΑ.
και γνωρίζοντας ότι είχε υπογραφεί η συνθηκολόγηση με την ελληνική κυβέρνηση του Οχυρού, ο Γερμανός αξιωματικός εμφανίζεται στο δεύτερο λόγο. Στο διοικητή του Οχυρού, αντισυνταγματάρχη του Ράτσο Γεώργιου. Μπροστά στο Οχυρό θα ανταλλάξουμε χαιρετισμούς. Είμαι εξουσιοδοτημένος από την ανωτέρα γερμανική διοίκηση να σας γνωστοποιήσω την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τις γερμανικές δυνάμεις. Ως εκ τούτου σας ζητώ να παραδώσετε το Οχυρό. Άκουστε κύριε, εντολές παίρνουμε και εκτελούμε μόνο τους προϊσταμένους μας. Μπορούμε να καταλάβουμε το Οχυρό εντός 2 ώρων. Είναι άσκοπη η αιματοχυσία. 2 ώρων. Τι λέτε κύριε. Δεν τα καταφέρατε σε 4 μέρες. Θα τα καταφέρετε σε 2 ώρες. Μην τολμήσετε. Σας ευχηστώ την προσοχή να μην πλησιάσετε γιατί θα σας μεταφέρετε δε στους προϊσταμένους σας ότι το Οχυρό δεν παραδίδεται εκτός αν καταληφθεί. Όσα σας έχω αναφέρει είναι πραγματικά. Παρακαλώ, μιλήστε με τους ανωτέρους σας και να έχουμε μία απάντηση έως αύριο 6 το πρωί. Να γίνει η καταστροφή όλων των αρχείων σύμφωνα με τις διαταγές σας. Στρατηγέ! Το Οχυρό δεν έχει ούτε γρατσουνιά! Το ηθικό μας τα ύψη! Πυρομαχικά έχω και θα συνεχίσω τον αγώνα! Να το παραδώσεις, παιδί μου. Γιατί κάθε περαιτέρω αιματοχυσία κρίνεται άσκοπη. Τα όπλα μας δοξάστηκαν. Μάλιστα. Κατάλαβα. Διαβιβαστή, κάλεσε τους δικαίους στο λόγο στο γραφείο μου. Κύριε Αποστολάκη, σας στέλνει ο διοικητής στο γραφείο του. Κύριε Κόπιτσα, στο γραφείο του κύριου διοικητού αμέσως. Κύριε Ζαχαριάδη, ελάτε στο γραφείο του κύριου διοικητού. Κύριε Καλυμόπουλε, σας στέλνει ο διοικητής στο γραφείο του. Κύριε Μεσίνη, στο γραφείο του διοικητού αμέσως. Άντε, ρε. Thank you.
Καλά. Γεια σου, Πιατρέ. Κίμωνα. Όλα καλά. Γεια σου, Τωμά. Γεια σου, Κίμωνα. Γεια σου, Μαρκάλη. Γεια σου, κύριε. Μεν αρχαία με ενημέρωσε ότι δυστυχώς αυτά που μας ανέφερε ο Γερμανός Αγγελιοφόρος είναι αληθινά. Έχει καταληφθεί η Θεσσαλονίκη και έχει υπογραφεί συνθηκολόγηση. Με εξουσιοδότησαν να παραδώσω το οχυρό. Τους ανέφερα ότι το οχυρό είναι άθικτο και ότι αποφάσισα να συνεχίσω τον αγώνα. Είμαι υποχρεωμένος με βάση τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του οχυρού να ζητήσω τη γνώμη σας και τη θέλω τώρα. Σκοπεύω εγώ να μείνω. Τι λες, Κόπιτσα? Τα όπλα μας δοξάστηκαν περίτρανα. Προτείνω να συνεχίσουμε. Αποστολάκη, τι λες? Συμφωνώ με τον Γιώργο, κύριε διοικητά. Να συνεχίσουμε. Φώτη μου, Ζαχαριάδη. Οι παλιοί λογαγοί προτείνουν να συνεχίσουμε. Εγώ θα μείνω στο πλάι τους. Κύμωνα, τι λες εσύ? Αποφασίσαν οι συμπολιμιστές μου να συνεχίσουμε. Γιατρέ, καλέ μου φίλε Μεσίνη, Θανάση, θέλω τη γνώμη σου. Λόγω της ιδιότητός μου, εάν κάποιος σκοτωθεί τελευταίος, αυτός θα είμαι εγώ. Γιατί θα είμαι βαθιά μέσα στο οχυρό. Ελπίζω επομένως αυτά που θα σας πω να μην θεωρηθούν ως δειλία. Νομίζω, κύριε διοικητά, ότι τα όπλα μας δοξάστηκαν διόντως και απέδειξαν τι αξίζουν. Με δεδομένη πλέον την κατάσταση, θεωρώ πως είναι μάτια η θυσία και ενός ακόμα μαχητή. Προτείνω λοιπόν τη συμμόρφωση με τη διαταγή των προϊσταμένων μας. Συγγνώμη κιόλας. Μάλιστα. Κύριε, θα μιλήσω με τα παρακείμενα οχυρά και το τάγμα επιφανείας και θα σε ενημερώσω σε λίγο. Διαβαστή, βγάλε μου τον Καρατάς. Κύριε διοικητά, το Καρατάς στη γραμμή. Αστέρια, δουράτσους εδώ. Σκοπεύω να συνεχίσω τον αγώνα. Φαντάζομαι ότι έμαθες τα νέα. Θα με βοηθήσεις? Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω. Αλλά θα εφαρμόσω τη διαταγή. Ήδη ετοιμαζόμαστε για την αποχώρηση. Κατάλαβα. Διαμεριστή τους Παλιουριώνες. Κύριε διοικητά, οι Παλιουριώνες. Αλέξανδρε, ο Δράτσος είμαι. Ελπίζω εσύ να με βοηθήσεις. Πήρα την απόφαση να μείνω και να συνεχίσω τον αγώνα. Ήδη έχω μιλήσει με τους Γερμανούς και κανόνισα το πώς θα αποχωρήσουμε. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βοηθήσω. Και εσύ. Μάλιστα. Μάλιστα. Διαβεβαστεί το τάγμα επιφανείας στον Καλλιγέρη. Κύριε Γητά, ο κύριος Καλλιγέρης στη γραμμή. Χαρίλα, πες μου μια χαρμόση τουλάχιστον είδηση εσύ. Θα μείνεις μαζί μου, θα με βοηθήσεις. Αν μείνω τον διπλανό οχυρά θα μείνω. Αν όμως συμμορφωθούν με τη διαταγή, τότε είναι άσκοπη η θυσία μας. Θα μας κυκλώσουν. Μάλιστα. Κατάλαβα. Έμεινα μόνος. Κύριε, με χαρά και υπερηφάνεια άκουσα τη θέση σας και την απόφασή σας να μείνουμε εδώ να πολεμήσουμε. Όμως τα παρακείμενα οχυρά και το τάγμα επιφανείας είναι ήδη έτοιμα να φύγουν. Κάθε περαιτέρω θυσία μας είναι πλέον μάταιη, μια και η κύκλωσή μας είναι θέμα χρόνου.
Προτείνω να συμμορφωθούμε με την απόφαση, με την εντολή της ιεραρχίας και να εγκαταλείψουμε το οχυρό. Μάλιστα, κύριε. Εντάξει. 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 Καταστρέψτε τα αρχεία όπως προβλέπετε και να έχετε ετοιμότητα στις 6 το πρωί. Τη διάρκεια της νύχτας δεν κοιμήθηκε κανείς, περιμένοντας να ξημερώσει. Την έκτη πρωινή ώρα ο Γερμανός διοικητής πλησιάζει στο οχυρό για τη συνάντηση με τον Έλληνα διοικητή. Πίσω του ακολουθούν Γερμανοί στρατιώτες. Για να συναντήσουν τον Δουράτσο. Έξω από το οχυρό θα συναντήσουν τον Έλληνα διοικητή της Συνταγματάρχη Δουράτσο Γεώργιο. Ανταλλάσσουν χαιρετισμό, ενώ το γερμανικό τμήμα παραμένει σε γραμμή. Ελπίζω να έχετε καλές πληροφορίες και να αποφευθεί περαιτέρω αιματοχυσία. Δυστυχώς θα αποχωρήσουμε από το οχυρό. Θέλω όμως να μην ανέβει κανείς από τους στρατιώτες σας πάνω σε αυτό στο οχυρό, έως ότου και τελευταίος δικός μου φύγει μέσα από αυτό. Σας ζητώ να μου παραδώσετε οχήματα για να μεταφέρω τα πράγματα των στρατιωτών μου και τα τρόφιμα στο στρατόπεδο στις Σέρες. Η όρη σας δεχτεί. Θέλω να σας τονίσω όμως ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να πολεμήσουμε με έναν τόσο άξιο αντίπαλο. Κώστα. Ο διοικητής και οι αξιωματικοί μπαίνουν στο οχυρό. Πάμε βαλκάρια. Συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους είδη. Και σε λίγο θα αποχωρήσουν.
στάση προσοχής απονέμει χαιρετισμό στο οχυρό. Το ίδιο κάνουν όλοι οι αξιωματικοί του οχυρού. Αμέσως μετά, περνάνε μπροστά από το γερμανικό άγημα ένοχοι και αφήνουν τα όπλα τους φιλώντας τα. Με πολύκολα και ηθικά λόγια για την άμυνα των Ελλήνων στο οχυρό. Ο διοικητής του 125 συντάγματος, στεγματάρχης Πέτερσεν, με δάκρυα στα μάτια, ανέφερε στον αντιστεγματάρχη Πλευράκη Γεώργιο, διοικητή του δυτικού υποτομέα του συγκροτήματος Σιδηροκάστρου: «Δεν θρηνώ ο στρατιώτης για τη θυσία μας, διότι ήταν επιβεβλημένη. Θρηνώ όμως, δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι η ιστορική δικαιοσύνη, ότι από όλους τους αντιπάλους μας, ο Έλληνς στρατιώτης επολέμησε με ύψιστον ηρωισμό και αυτοθυσία». Τιμή και δόξα στους ήρωες των οχυρών. Οι απόγονοί τους πρέπει να είναι υπερήφανοι, να γεμίζουν τα πνευμόνια τους με τον καθαρό και ελεύθερο αέρα και να νιώθουν ότι τα πνεύματα των δικών τους ανθρώπων είναι κοντά μας και καμαρώνουν. Καμαρώνουν γιατί βλέπουν ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Η πατρίδα μας είναι ελεύθερη. Οι ίδιοι δεν ξεχάστηκαν από το χρόνο και τα στρατευμένα νιάτα που εκπροσωπούν το στρατό μας σήμερα πατερίζουν τις γύρω κορυφές με καθαρό βλέμμα και το κεφάλι ψηλά. Yeah.